Δίνει κάρτα στο διάστημα. Έλα μαλακάσι τώρα. Λίγο πριν είχε μείνει κάτω με την ομαχία με ένα σύμπλο. Βάλε ένα ευρώ. Βάλε τρία ευρώ. Εάν τώρα το 10 να βάλει μέσα στον πάγο και θα σου πω εγώ. Βάλε πέσει, έχει τον αλάκα του 10 και δεν πέσει. Κινητικότητα και στον πάγο. Τώρα, αν δεν με πείσει. Μισάρε κύριε το να είμαστε για να περάσει στον ομιστικό χώρο. Κώστα, ρε Κώστα, ρε Κώστα, με το 4-1 το κάνει το κούρτισε. Όντως περάσει στον ομιστικό χώρο σε λίγο και να αλλάξει κάτι, τότε θα γίνει ο 24ος παίκτης στο rotation του Άρη μέχρι τώρα. Λάζον μπήκε στη φάση λίγο πριν, ο κυνηγάρης ψηλά τον Γιαννούλη, Γιαννούλης πέρασε ανάμεσα, περαστεί από λάθος, δεν θα έρθει Φατζίδη, σταματά ο Σάσα που κάνει... Έλα Γιαννούλη, τα 10 εκατομμύρια τώρα τα βγάλει. Για τον Άρη αλλαγή, πτέρυγας ανάπτυξης για τον Παοκο Πέλκας. Μαουρίσιο Πίσεσμα. 6-4-4 καθαρό. Στο παιχνίδι είναι από τον πάγκο. Από τα δεξιά ο Πέλκας. Κάνει τη σέντρα χαμηλά. Πολλά χάτσε μπάλα και Φαγγέλη. Δεν επιτρέπουμε στον Βραζιλιάνο να πάει σε κοντρό σε πρωτοχρόνο. Για να μην κερδίσει μια κόντρα αρχίτε να διώξει. Μα και ο Άρης ο μαλάκας. Δεν βάζει δεύτερο χάστο τώρα. Αρχή να βάλει αλλαγή ο Άρης. Κοιμάται ο προπονητής. Το Ντουρμισάη θα πάρει θέση δίπλα στον Μιτέκε. Το Ντουρμισάη βάζει ρε, αυτός είναι μαλάκας. Το rotation line. Τραπατσπέος. Ο Ιδέγε. Ντουρμισάη με 9 παιχνίδια στο τέλειο, στο πρώτο μισό της σεζόν. Είναι μαλάκας ρε. Με δύο κόρνα παίξει, πάει να τον τσακίσει τον Πάο. Πάει να τον τσακίσει τον Πάο, θα γίνει ήρωα στα μάτια του. Είναι μαλάκας. Θα γίνει 3-3 το μάτι. Άντε ρε αυτό πριν να πεις μια φορά. Βάλε άλλο 10 ευρώ. 20. Βάλε άλλα 5, άλλα 5. Άλλα 5, στοχή βάλε. Βάλε στοχή. Βάλε το μαλάκα τον προπονητή του Άρη, βάλε. Έβαλε το Λάρσον, έβαλε ποιον έβαλε. Ντουρμισάη. Είναι μαλάκας ο προπονητής του Άρη, ο Πάοκ θα πάρει μέτρα. Χάνει στα μαρκαρίσματα ο Άρης. Παιδιά, το μάτς είναι 3-3 με το μαλάκα τον προπονητή του Άρη. Βράβο του σου λέω εγώ τώρα. Βλέπω μπάλα εγώ. Βλέπω μπάλα εγώ. Βλέπω μπάλα εγώ. 3-3 είναι το μάτς. Θα πάρουμε λεφτά. Ο μαλάκας ο προπονητής του Άρη. Ο μαλάκας ο προπονητής του Άρη. Πάει να, πάει να κάνει 5-1 και να γίνει 3-3. Ο μαλάκας ο προπονητής του Άρη. Παίξτε ισοπαλία το μάθρε. Πρώτη φορά στο δεύτερο μήχρονο. Ο Καραγκιόλης ο προπονητής του Άρη. Αντί να βάλει χαφ. Αντί να βάλει δεύτερο χαφ. Βάζει δεύτερο φόρ να το κάνει 5-1. Μιλάμε για μαλάκα. Τον άκουπα που θέλει τώρα. Δες τώρα εδώ τι γίνεται, δες εδώ που σκάλω με το πόδι. Δες εδώ τι κάνω άλλος. Δες εδώ το πόδι, ξέρε που πάντα εδώ. Δες εδώ που το σκάλω με το πόδι. Άστα. Εδώ. Να την κάνει θύτα την κόμμα. Δεν έχει σημασία που πάει πάρα. Σου δώσει πέναλτι τώρα. Τότε θα θέλει ο μαλάκας που το παιδί στο Άρη. Έτσι. Θες 10 εκατομμύρια, ε! Βάλε ένα χαφ, βρε μαλάκα προπονητή! Τον 8 τελικό στο πρώτο ημίχρονο, η φάση με το κόκκι μάτος ήταν η πρώτη τρίτου στατιστικά καταγεγραμμένη τελική προσπάθεια και γενικώς και προς την αιστεία βλέπετε στην άκρη της εκτόνισης έγινε λίγο πριν. Σταμάτησε ο Βλάκας, ο Γιαννούλης σταμάτησε τον χρόνο. Στον αριστερό, πάντου πάω. Δεν έπρεπε να πάει εκεί. Ναι, αλλά ο Ρος, αυτά τα ακούστηκα τώρα, ε. Τι έσαι καλέ, απλώς 3 λεπτά, γιατί ο προπονητής του δεν τον βοηθάει να βάλει ένα δεύτερο χάμπι να πάρει το μάτς. Και τρίτο σέντερ μπακ, ο Ρος με δεξί μπακ το στρίγκερ. Κλειδώνει το μάτς και τελειώνει. Σήκω μωρή κολοκαθίστρα.
Με το μαλλί, σαν την Αλέκα στρατηγούνα από μένα. Σίγουρα. Το τι πιστεύει ακόμα στο 4-4. Ναι. Επίση από την Βάσου Φερέρα έχει ενδιαφέρον η επιλογή στο 73 να βγάλει συνδέσει να παίξει με αυτό και όχι με του δύο μαζί. Το έχει κάνει στο Σαλαμάτ. Και τρίτο υπόγειο θα φτιάξει για να παρά το γεγονό ότι εκεί το σκορ είχε απομακρυνθεί για τον Πάκο, επιλέγει να βγάλει τον Φουνταριστό και να βάλει. Ο παίκτη για τον παίκτη να του βάλει και του δύο λεπτού και του δύο μαζί. Και επιλέγει να βγάλει αυτόν που μείνει στη στάση. Αυτό που έχει τον κόσμο. Πόσα άτομα έχουμε μικρές. Στις κλασικές ευκαιρίες. Είπαμε και νωρίτερα. Είμαστε καλά. Δεν υποστηρίζεται στον άξονα εντός περιοχής το παιχνίδι του Σιμπιάνσκι. Έλα, ακούστε, ε! Πίσω από τον παίκτη στην εκδοχή της επίθεσης για καλύτερη αποδοχή. Σε άμπαλο center for πάει και κάνουν φάουλ χαμηλά. Για να δούμε. Τι να φτάρε, μαλάκα! Το πανηγυρίζει έντονο, μάλιστα, το γεγονός και χάλασε τη φάση για τον αντίπαλό του. Γιαννούλης, ο οποίος επιστρέφει, τι λες Ευγένη. Και θα φύγει από το παιχνίδι, ο Αδούμπα θα μπει στο... Α, τώρα τον βάζει το κάτω. Τώρα τον βάζει, το 88 τον βάζει. Σήμερα και το ατομικό του μικρός. Βρήκε μαλάκες και έκανε. Θα φάει κάρτα και ο τερματοφύλακας τώρα σε λίγο. Κράτησε την μπάλα και εκεί που γύρισε είναι ο Βίσελμαν. Γυρίζει να καλυφθεί ο άτομα να μένει για νόμιους. Σε κάποιο σε όλο μπακ από το πίσω σε αυτήν τον κύριο. Ο Γιαννούλης επέφτει το τέλος από πίσω που γύρει. Το πήρε. Τίποτα ο Γιαννούλη. Όπου γυρίζει να βάλ το χαβ εκεί να κλείσεις ρε μαλάκα τα. Θα να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Η πρώτη φορά είναι ακόμα. Απαιτούν. Τέσσερα λεπτά. Μαρίσιο. Μίσης. Bravo de Perca, bravo de Perca. Bravo de Perca. Bravo de Perca. Bravo de Thank you.
Κάτσετε στο βράδυ το παιχνίδι, φάση προς φάση. Και θα δεις ότι τα σφυριγματάκια ήταν πολύ καθοριστικά στον αγώνα. Θα το δεις. Θέλω να το δεις. Σφυριγματάκια. Εγώ από σπάντα παίξατε σήμερα. Βαβιέ Ματίγια το 93. Κράτησε ο Μίση. Το 94. Για άλλο ένα μάτσι. Και καλά έκανε ο Μίσιτς και το σούταρες. Να τη δώσεις πού στον Μπέλκα, πού να τη δώσεις. Κάνει ο μαλάκας αλλαγή και βγάζει τους φιντές. Εγώ πλήρωσα. Πλήρωσα. Και εγώ πλήρωσα. Τι πλήρωσα κι εγώ. Μεγάλη νίκη ο Καλάρης. Θα δούμε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και θα δούμε και άλλα μάτς και θα κάνουμε το φάση φάση. Και το είπαμε το Όφι Βόλος θα το σχολιάσουμε τη Δευτέρα. Το φάση φάση με τον Αυτόπουλο TV. Φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα